Ο σύλλογος ΕΙΚΟ, ο οποίος είναι ένας σύλλογος ο οποίος δημιουργήθηκε το 2000 όταν ήμουν πάλι δήμαρχος. Τότε πρωτοεμφανίστηκε ένας σύλλογος ιδιαίτερα ενεργός. Προσπαθεί με το δικό του τον τρόπο να βοηθήσει την κοινωνία. Έτσι τώρα που ξέρουμε ότι υπάρχουν ζητήματα και εδώ θέλησαν να βοηθήσουν στον εξοπλισμό και ήρθαν σήμερα να παραδώσουν το αποτέλεσμα ενός μιας δαχειοφόρου αγοράς που έκαναν και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Your turn. My turn. Well, we're delighted that we were able to do something for the hospital, and we try all the time. And the lottery was so successful. And we bought what you wanted. You know, the endoscopy table is what you wanted, and now you have got it. It's taken a long time, seeing as I ordered it in December. But anyway, it's here now, and we are delighted. It's for you and for everyone to use. And it's our pleasure. Thank you very much. That we could do something. And we hope that all together we'll continue of course, to give any help to this nice hospital because it's very important to have a hospital that must be in our area in order to give everything to the people and to the citizens and the foreigners that they are coming as tourists or as second house here in Agios Nikolaos. My home now. This is where I live and I will stay. Thank you. So we're delighted. Okay, we thank you for all the time that you do. Okay. Thank you. Hopefully. Πάρει για την καρδιολογική, ήρθανε οι απεικνιδωτές. Τέλεια. Οπότε, ναι, είπα όπως είπε και η κυρία Τέσσα, καθυστερούμε, αλλά το ξέρετε τι σημαίνει δημόσια. Έχουν και τώρα που ανοίγει η περίοδος, όπως με ενημέρωσε και η πρόεδρος, θέλουν να ξεκινήσουν να βοηθήσουν και λίγο στην καλεσθησία του εξωτερικού χώρου, ιδιαίτερα στον χώρο της παιδιατρικής. Απλά περίμεναν να τελειώσει ο χειμώνας, να τελειώσουν οι βροχές, για να έρθουμε σε συνεννόηση με την κυρία Νικολαράκη για το πώς μπορούν να βοηθήσουν στον εξοραϊσμό του χώρου σαν εθελοντές τα μέλη του συλλόγου. Πρώτα απ' όλα ένα βάψιμο. Ναι. Και μετά, αν πράγματι αυτό που άκουσα θέλουν να κάνουν ένα από αυτά τα διακοσμητικά ψηφιδωτά. Τζοάν, νομίζω. Της Τζοάν. Εξαιρετικά. Ναι, εντάξει. Εγώ οκ, λοιπόν. Πολύ σημαντική ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιλέξει τον τόπο μας σαν μόνιμη κατοικία, αν και είναι πολίτες της Ευρώπης και προσπαθούν με κάθε τρόπο να είναι παρόντες στο γίγνεσθε της πόλης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσφέρουν βοήθεια σε κάποιο τομέα και έτσι αυτή τη φορά με την δαχειοφόρο τους αγορά ζήτησαν από πάντα και λέμε τι θα ήταν αυτό που θα ήταν χρήσιμο να προμηθευτούν για το Δήμο. Τους είπαμε βέβαια ότι το ζήτημα είναι να στηρίξουμε το νοσοκομείο, οπότε σε πρώτη ζήτηση πράγματι ρωτήσαμε εδώ στα ΤΕΠ τι θα ήταν αυτό που θα τους χρειαζόταν άμεσα και έγινε η προμήθεια κάποιων καρεκλών και κυρίως ενός τραπεζιού, ενός κρεβατιού νοσηλευτικού σύγχρονο, το οποίο τους βοηθάει σημαντικά. Θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως γιατί αυτοί οι άνθρωποι αποδεικνύουν ότι όταν κάποιος θέλει να βοηθήσει τον τόπο του, μπορεί να το κάνει με χιλιάδες τρόπους και εκείνοι έχουν αποδείξει πολλά και τους ευχαριστούμε. Και πράγματι, όχι απλά τους θεωρούμε αγιονικολιώτες, τους θεωρούμε δημότες, που σημαίνει ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για την πρόοδο του τόπου μας.